Λίγαν εθρανά του Ορθοδοξού και κάτι σκινά του κακοδόξου. γαρ τετάρτης Συνόδου Εκύρωσας Άι Πατέρες Καλό σε δογμάτισαν Μάρτησεν Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, δωρήσαστε. Υμήν το φρίαγμα εν τη σπόση των βασιλέων ημών υπό τα πρέσβευε δια Θεοτόκου ή υπό εξακόσιμων

Φερή τον των πατέρων, πω είδε απορρίπτη. Τον τη αιρέσεω. Την δεκάτη του μηνό Ιουλίου. Εφημία στη Μεγαλομάρτυρο. Κινδέου Μάρτυρο, Κυρίλου Οσίου του Παρίου, Μαρκιανού και Μαρτυροκλή των Μαρτύρων, Όλγα Βασιλίση και Ει Αποστόλου, Νικοδήμου Οσίου του Βατοπεδινού, Νικοδήμου Νεομάρτυρο, Νεκταρίου Κατακόσμων Νικολάου, του Νεομάρτυρο Εκβριούλων τη Σμύρνη. Ο Δίος της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεθήμου ἐφιμίας της Ενχαλκιδόνη. Είναι γεγονός ότι από την εποχή μας λείπει το ηρωικό στοιχείο, αλλά συχνά λείπει και το στοιχείο του δυναμισμού, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Αυτόν τον ηρωισμό και τον δυναμισμό είχε η Αγία Εφημία, και τούτο διότι ήταν δεμένη με την πηγή της παντοδυναμίας που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και υπέμεινε με καρτερία τα φρικτά βασανιστήρια, ακόμη και αυτόν τον θάνατο. Η Αγία Εφημία έζησε την εποχή του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Διοκλητιανού, του μεγάλου διόκτου των χριστιανών. Καταγόταν από την Χαλκιδόνα της Βυθινίας, και γεννήθηκε από γονεί επιφανεί αλλά και ευσεβεί χριστιανού, οι οποίοι την μεγάλωσαν χριστιανικά. Στην Χαλκιδόνα τον αυτοκράτορα εκπροσωπούσε ο Ανθύπατο Πρίσκο. Αυτό, σε μία ιδολολατρική εορτή προ τιμήν του ψευτοθεού Άρη, κάλεσε όλου του κατοίκου τη πόλη του να προσέλθουν και να προσκυνήσουν το μεγαλόπρεπο άγαλμά του και να του προσφέρουν θυσία. Η διαταγή αυτή για τους χριστιανούς σήμαινε έναν νέο διωγμό. Χωρίστηκαν σε ομάδες οι χριστιανοί και μετέτρεψαν τα σπίτια τους σε εκκλησίες. Εκεί προσεύχονταν ομαδικά και κυρίως κοινωνούσαν σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι μεταγγίζονταν μέσα τους δύναμη από την Θεία Παντοδυναμία του Χριστού και ετοιμάζονταν για τον μεγάλο του αγώνα. Επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδας ήταν και η νεαρή εφημεία, φλογερή και ενθουσιώδης όπως ήταν, μεταλαμπάδευε τον δυναμισμό της πίστεως σε όλα τα μέλη της ομάδας της, που την αποτελούσαν 49 χριστιανοί, αποφασισμένοι όλοι τους να μαρτυρήσουν για τον Χριστό η απουσία των χριστιανών από τις δημόσιες τελετές ξεσήκωσε τους ειδωλολάτρες της πόλης εναντίον τους και ο ανθίπατος προστάζει να συλληφθούν όλοι. Μεταξύ των πρώτων συνελήφθη η ομάδα της Αγίας Εφημίας και όλοι μαζί οδηγήθηκαν μπροστά στον ανθίπατο όπου διατράνωσαν την ομολογία τους και αρνήθηκαν φυσικά να θυσιάσουν στα είδωλα. Κανένας τους δεν υποχώρησε». Ωστόσο η Αγία Εφημεία τους ενεψύχωνε με ζήλο φλογερό και τους προέτρεπε κανείς να μην δηλιάσει. Φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και όλοι μαζί χαιρόντουσαν, διότι αξιώθηκαν να υποφέρουν για την χάρη του Χριστού. Ο ανθύπατος γρήγορα κατάλαβε ότι η ψυχή αυτής της ομάδας ήταν η εφημεία και γι' αυτό στράφηκε εναντίον της. Ως απάντηση στο αμετάκλητο φρόνημά της, διέταξε να την ρίξουν σε αναμένο καμίνι για να καεί ζωντανή. Η διαταγή εκτελέστηκε και έντρομοι οι δήμοι διακηρύττουν. Βλέπουμε αγγέλους να σκορπίζουν τη φωτιά και δεν αφήνουν τις φλόγες να αγγίξουν την χριστιανή. Ο Θεός της είναι παντοδύναμος. Λοιπόν πιστεύουμε και εμείς στο Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Οι στρατιώτες αμέσως συλλαμβάνονται και θανατώνονται και έτσι έλαβαν το στέφανο του μαρτυρίου. Το μαρτύριο της Αγίας Εφημίας συνεχίζεται. Την έκαψαν με λαμπάδες, την πέρασαν από το μαρτυρικό τροχό, της συνέθλιψαν τα οστά, της ξέσχισαν τις σάρκες με χμηρά όργανα μα η πίστη της εφημείας νικούσε τα μαρτύρια. Και πάντοτε ο άγγελος Κυρίου την θεράπευε και την καθιστούσε υγιή από τα βασανιστήρια. Ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας τότε ένιωσε νικημένος από την μυστηριώδη δύναμη αυτής της χριστιανής και προστάζει να την ρίξουν σε ένα μεγάλο λάκο νερού γεμάτο σαρκοβόρα θηρία της θαλάσσης για να την κατασπαράξουν. Η Αγία έκανε το σημείο του σταυρού και πήδησε μόνη της μέσα. Τα θηρία την κύκλωσαν και αντί να την κατασπαράξουν την πήραν στην πλάτη τους. Αν και κατεπλάγει ο ηγεμόνας από τα γενόμενα, δεν υποχώρησε, αλλά διέταξε να συνεχίσουν τα βασανιστήρια. Όμως και πάλι η χάρις του Θεού εξουδετερώνει την δύναμη των δημίων ο ηγεμόνας για να τελειώνει μαζί της πρόσταξε να την ρίξουν σε άγρια πεινασμένα θηρία. Τα θηρία την κυκλώνουν, δίχως όμως να την αγγίξουν και τότε μια άγρια αρκούδα την πλησίασε και με το δάγκωμα που της κατέφερε έδωσε τέλος στο μαρτύριο της Αγίας Μάρτυρος. Η ψυχή της Αγίας Εφημίας εν ενδόξη και τιμή ανήλθε στον ουρανό για να λάβει τον στέφανο των αγώνων της. Μετά από την κατάπαυση των διωγμών, οι χριστιανοί απέθεσαν το ιερό λείψανο της Αγίας σε Λάρνακα και το κατέθεσαν στον μεγαλοπρεπή ναό που ύψωσαν πάνω από τον τάφο της και την ανέδειξαν πολιούχο και προστάτηδα της Χαλκιδόνας της Κωνσταντινούπόλεως. Πέρασαν 150 χρόνια σχεδόν από τότε όταν η Εκκλησία του Χριστού ήταν και πάλι μαχωμένη εναντίον της αίρεσης του μονοφυσιτισμού. Οι μονοφυσίτες πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν μόνο Θεός και όχι άνθρωπος και ότι η ανθρώπινη φύση Του απορροφήθηκε από την θεϊκή φύση Του. Μεγάλη βλασφημία και αίρεση διότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όμοιος σε όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία». Το έτος 451 συνέρχεται η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος στην Χαλκιδόνα, η οποία διεξήχθη στον μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας Εφημίας. Οι θεοφόροι πατέρες κατεδίκασαν την αίρεση και κατήρτισαν τον τόμο, κατέγραψαν δηλαδή σε ένα βιβλίο την αλήθεια. Το ίδιο όμως έκαναν και οι μονοφυσίτες. Και ύστερα από κοινή συμφωνία άνοιξαν την λάρνακα της Αγίας Εφημίας και έβαλαν τους δύο αυτούς τόμους κάτω από αυστηρή φρούρηση στα χέρια της Αγίας. Τα άφησαν εκεί, ώστε η Αγία να τους φανερώσει την αλήθεια. Ύστερα από τρεις ημέρες, μόλις άνοιξαν την λιψανοθήκη, έκθαμβοι αντίκρισαν τον τόμο των Ορθοδόξων να βρίσκεται στα χέρια της Αγίας, και μάλιστα τον είχε αγκαλιάσει επάνω στο στέρνο της. Αντίθετα, ο τόμος των ερετικών μονοφυσιτών βρισκόταν στα πόδια της. Έτσι η Αγία Εφημεία διετράνωσε και επικύρωσε την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία άλλωστε μέχρι θανάτου είχε υπερασπιστεί. Το θαυμαστό αυτό γεγονός στήριξε την πίστη των Ορθοδόξων και έφρανε τους πιστούς, ενώ όπως ψάλει η εκκλησία μας στο απολυτίκιό τη κατήσχυνε τους κακοδόξους, ντρόπιασε δηλαδή τους κακοδόξους ερετικούς. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει στους πιστούς του αθλητές ο Χριστός, δύναμη ακατανίκητη και αιώνια. Έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία δια του θαύματο τη Αγία Μεγαλομάρτυρο Εφημία, θριάμβευσε και οι ερετικοί καταντροπιάστηκαν. Πανηγυρικά η Ορθοδοξία τίμησε την Αγία Εφημία και όρισε να τιμάται η ανάμνηση αυτού του θαύματο στι 11 του μηνό Ιουλίου, φανερώνοντας ότι ο Θεό μέσω των Αγίων του δίνει την δυνατότητα να λάμπει η αλήθεια και να αποκαλύπτονται οι πλάνες των ερετικών. Γι' αυτό και ο ημνογράφος στρέφεται στην Αγία και της λέγει «Δίκαζε μάρτης εφημία και από τον τάφο σου του στόμου στη Συνόδου, επικυρώνοντας την αλήθεια της πίστεως για την οποία και μαρτύρησες». Στις 11 του μηνός Ιουλίου εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία το θαύμα της Αγίας Εφημίας που επικύρωσε τον τόμο των Ορθοδόξων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και κατήσχυνε τους αιρετικούς μονοφυσίτες και την 16η Σεπτεμβρίου εορτάζει το μαρτύριο της Αγίας Εφημίας. Να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και να μας δίδει και σε εμάς δύναμη να κρατήσουμε καθαρή και ακέραιη την Ορθόδοξη πίστη και την ομολογία μας. Το φέγγο τη πίστεως ει δεδεγμένη λαμπρό. Προ γνώση σωτηριών των σων λαών ασφαλώ. ενδοξέ. Ο Θεός απαρχήν σε, τόσο έθνη Αγίαν, με ελπόμεν ευσεβίας, εις Απόστολε Όλγα, Χριστός γαρόν Ios e doxos την εν τη ψυχή σου δεχθείς απανεφήμε. Χαίρισεις Απόστολε του Χριστού βασιλίδων η καλονή, χέρις της Ρωσίας, λάμπα στη λαυγεστάτη, το φως της ευσεβίας, η απαυγάζουσα. Η Αγία εις Απόστολος Όλγα, η μετονομαστήσα Ελένη, η Βασίλισσα. Η Αγία αυτή ήταν Βασίλισσα της Ρωσίας και δια του Αγίου Βαπτίσματος μετονομάστηκε Ελένη το έτος 957 μετά Χριστόν. Δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς τις άοκνες προσπάθειές της για τη διάδοση του Ευαγγελίου στην Ρωσία. Έκανε τα πάντα για να γνωρίσουν οι Ρώσοι την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Η Αγία αυτή όταν ήλθε με την ακολουθία της κάποτε στο Βυζάντιο έτυχε θερμής υποδοχής για τους αγώνες της υπέρ του χριστιανισμού. Πάνω στον αγώνα αυτό παρέδωσε την τελευταία της πνοή την 11η Ιουλίου του έτους 969 μετά χριστών. Βρίουλον αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμό. Εδείχθη νεκτάριε ω αθλήτη του Χριστού. Εσχάτησε νεκτάριε γαρ καλός ασκήσας, εν πόρη το του άθω, ήθλησας θεοφρόνος και καθήλες τον όφιν. Υπότιτλοι Άγιος Οσιομάρτης Νεκτάριος από τα βουρλά της Μύρνης, ο νέος Οσιομάρτηρας. Γεννήθηκε από φτωχού αλλά ευσεβείς γονείς στα βουρλά και ονομαζόταν Νικόλαος. Έμεινε ορφανός από πατέρα και 17 ετών μπήκε με μισθό στην υπηρεσία κάποιου αγά. Μαζί με άλλους έξι νέους χριστιανούς εξαπατήθηκε από τους Τούρκους και εξισλαμίστηκε διότι πίστεψαν ότι οι γονείς τους πέθαναν από κάποια επιδημία. Όταν όμως ο Νικόλαος επέστρεψε στα βουρλά, πληροφορήθηκε ότι η μητέρα του ζούσε και έτρεξε με χαρά κοντά της. Η ευσεβής μητέρα, όταν είδε με τουρκικα ρούχα τον γιο της, τον έβιωξε λέγοντάς του ότι εγώ δεν γέννησα Τούρκο, αλλά γέννησα Νικόλαο Χριστιανό. Τότε ο Νικόλαος κατάλαβε το αμάρτημά του και μετά από ένα ταξίδι στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και στη Βλαχία και μετά πάλι στη Σμύρνη, εξομολογήθηκε σε έναν Αγιορείτη μοναχό και με την ευλογία του πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί κατέληξε στην σκήτη της Αγίας Άνης, κοντά στον πατριώτη του μοναχό Χατζηστέφανο, όπου εκάρει μοναχός ο Νικόλαος και έλαβε το όνομα Νεκτάριος αλλά ο πόθος του μαρτυρίου έκαιγε μέσα στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν με τις ευλογίες του πνευματικού του έφυγε να μαρτυρήσει με την συνοδεία του οσιωτά του χειραγωγού του Στεφάνου. Όταν έφτασαν στην πατρίδα του στα Βουρλά, ο Νεκτάριος παρουσιάστηκε στον Κρητή και αφού έριξε το φέση του καταγής είπε «Πάρτε πίσω τα σημάδια της πίστης σας». Εγώ χριστιανός Νικόλαος γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Παρά τις κολακίες και τα βασανιστήρια, ο Νεκτάριος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του και τελικά τον αποκεφάλισαν στις 11 Ιουλίου του 1820.